Ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρτάκης ολοκλήρωσε τις εντός έδρας υποχρεώσεις του με τον καλύτερο τρόπο και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ένα φινάλε στη σεζόν χωρίς άγχος, πολύ καλύτερο σε σχέση με πέρυσι όταν οι ερυθροκίτρινοι πάλευαν για την παραμονή στην κατηγορία. Παρ' όλα αυτά η ικανοποίηση δεν είναι έκδηλη και η γεύση που μένει στο συγκρότημα της Εύβοιας είναι γλυκόπικρη, καθώς υπήρχε η πίστη ότι η ομάδα μπορούσε να πετύχει περισσότερα στη φετινή σεζόν. Από την αρχή της σεζόν, ανεξάρτητα τη διακοπή που κανένας δεν την περίμενε, ήταν μεγάλη αποχή μετά από 5 μήνες, εμείς θέλαμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται σαν ομάδα. Θεωρώ ότι είχαμε και το υλικό και τους προπονητές και τη διοίκηση, μας στήριξε η διοίκηση και μετά τη διακοπή, σαν ομάδα μαζευτήκαμε, έχουμε καλή φυσική κατάσταση όπως έχουμε δείξει όλα τα παιχνίδια. Σίγουρα κάποια αποτελέσματα ήμασταν θεωρώ και λίγο άτυχοι, εκεί στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και παραπάνω, αν δούμε και τα σημερινά αποτελέσματα, έτσι. Αλλά είναι ένας, έτσι όπως έγινε το πρωτάθλημα, με τόσες λίγες αγωνιστικές, δεν έχεις τη δυνατότητα να διορθώσεις ένα λάθος στη συνέχεια. Δεν αλλάζει αυτό. Εντάξει, συνεχίζουμε. Και στο τελευταίο παιχνίδι, προφανώς θα πάμε να παλέψουμε για την νίκη. Το πρωτάθλημα αυτό είναι πρωτόγνωρο. Είναι ένας γύρος, είναι ένα σπριντ. Δεν είναι μαραθώνιος πρωταθλήματος, να κάνεις το λάθος και να σου επιτρέψεις να το διορθώσεις στην επόμενη αγωνιστική. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο τώρα να ό,τι λάθος κάνεις να το καλύψεις. Οι 2 βαθμοί που αφήσαμε εδώ με τα ψαχνά ή εδώ με την Αγριά ή εδώ με τον Αλμυρό που παίξαμε. Αυτοί οι βαθμοί είναι που μας στήχησαν το κάτι παραπάνω, να είμαστε κοντά. Αλλά τουλάχιστον από τη στιγμή που ανάλαβα εγώ την ομάδα, έχουμε παίξει κάποια αγώνες φωτιά. Δηλαδή όλοι οι αντίπαλοι που έχουμε παίξει χρειάζονται τους βαθμούς. Πήγαμε στον Αλμυρό, πραγματικά, εντάξει, τα παιδιά καθίσανε πίσω μαχητικά. Τάκλιν είχε έσκησε το κεφάλι του Τσατσαρόνης. Γενικά ήταν ένα κλίμα πολεμικό. Όποιες μαθηματικές ελπίδες μένουν, θα τις κυνηγήσουμε στο τελευταίο παιχνίδι. Και στον Αλμυρό δώσαμε το 100% και εδώ τα παιδιά σήμερα δώσαν το 110%. Και στο επόμενο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε για την νίκη και ό,τι μας αναλογεί. Και η Αρτάκη είναι μια ομάδα που μπορούσε να πάρει την πρώτη θέση. Δεν υστερεί, ας πούμε, σε τίποτα από τις άλλες ομάδες και το απέδειξε και με το αποτέλεσμα που έφερε μέσα με τον κύριο Γκόφα στο Στεφανοδίκιο και σε άλλες έδρες και με άλλα παιχνίδια και εδώ με τα ψαχνά. Δεν υπολείπεται σε τίποτα. Έχει και την ποιότητα. Απλά κάποια στιγμή ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Φωκικός στο 94 έφαγε ένα γκολ στο τελευταίο του παιχνίδι, προτελευταίο του παιχνίδι. Και έχασε 2 βαθμούς. Αυτοί οι 2 βαθμοί του λείπουν τώρα για να κοιμάται ήσυχος. Τα λάθη δεν επιτρέπονται.